Όταν ήταν η θεία η Πενελόπη, ήμουν εγώ τότε 7 χρονών. Πότε έγινε το 47, έγινε ο πόλεμος, τόσο περίπου. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κοπέλες, ήταν οργανωμένοι στην ΕΠΟΝ, κάνανε πάρτι. Τι να θυμηθώ, μια φορά που κάνανε πάρτι και είχαν ανεβάσει ένα σπίτι καμένο που ήταν μόνο το πάτωμα από πάνω και είχαν ανεβάσει και μέχρι ένα γαϊδωράκι απάνω, οι αντάρτες. Ήταν οι κοπέλες ντυμένες με στολές. Είμαστε με γραβάτες, με δίκοκα στο κεφάλι και στην εκκλησία, στο βράβλιο της εκκλησίας θυμάμαι μια φορά τι κάνανε τότε. Δεν τις θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ήταν ντυμένες τις στολές και με τα δίκοκα. Και μας έκανε τόσο εντύπωση εμάς τα παιδιά που ήμασταν μικρά και βλέπαμε γυναίκες με καπέλα και τέτοια πράγματα. Θυμάμαι ήρθε ο Μπελής μια φορά, εμείς ήμασταν, μας είχε διάλειμμα ο δάσκαλος λίγο πιο πέρα εκεί που είναι το ιερό τώρα. Ήταν ένα λόγι και χορεύαμε τα παιδιά όλα εκεί πέρα. Έρχεται ο δάσκαλος γρήγορα και λέει: «Παιδιά, μην φοβηθείτε, ελάτε πέρα». Και πήγαμε στο σχολείο και θυμάμαι τον Μπελή απάνω στο άλογο με μια γενιάδα και το καπέλο αυτό το αντάρτικο που φοράγανε με την κάπα εκεί πέρα. «Γεια σας Αϊτόπολα», λέει. «Μη φοβόσαστε», ήταν έρμορος, ήταν κι άλλοι από πίσω με τα ζώα έτσι, με τα άλογα. «Μη φοβόσαστε, δεν σας πειράζομαι». Αυτό το θυμάμαι πολύ ζωντανά. Αντάρτισης είχαμε δει στο χωριό, έρχονταν με παντελόνια, με καπέλα και αυτά και μας έκανε τόσο εντύπωση εμάς τα παιδιά να βλέπουμε γυναίκες με παντελόνια. Θυμάμαι εκεί που είναι το μαγαζί του Καρατζούιν τώρα, ήταν αλόνι εκεί, το είχε γιαβρίς και είχαν ξαπλώσει αυτές έτσι και με τα όπλα δίπλα τους εκεί πέρα και εμείς τρεχάλα να δούμε τις αντάρτισες, μας έκανε τόσο εντύπωση. Θυμάμαι άλλη μια φορά που είχαμε πάει για Ρετσίνη στα Έλατα πίσω στο Σιλιανίτικο που το λένε πέρα από εκεί μακριά μες στα βουνά. Μαζέψαμε τη Ρετσίνη καλά-καλά, ερχόμασταν τραγωδώντα, ήμασταν 5-6 κοπέλες. Και μόλις φτάσαμε λίγο απέναντι από το χωριό, σταματήσαμε για να καμαρώσουμε το χωριό που φαινόταν πολύ όμορφο από εκεί. Και ακούμε μια φωνή τη θεία μου την Αλέκεν από εκεί πέρα, λέει: «Παιδιά, μη παπά», φώναζε. «Είναι τα παιδιά τα δικά μας, είναι τα κορίτσια μας». Ώσπου να προλάβαμε να ακούσουμε τη φωνή, ήρθαν οι σφαίρες στα πόδια μας σχεδόν. Καταλαβαίνεις τώρα την τρομάρα που πήραμε. Κυλήσαμε πίσω από εκεί, ήταν μια ρεματιά, κλαίγοντας κάτω ήρθαμε. Η θεία Αγγελική του, ο θείος του Γιώργου, τον Τζόρτζο, που είχε χάσει το και το παππούζι της, και ερχόταν κλαίγοντα το καημένο και την άλλη μέρα πήγαμε και το βρήκαμε. Πρέπει να ήταν το 46, τότε θα ήταν. Δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα, αν είχε μηχανή. Στα Μάρμαρα ήταν μια μοδίστρα. Η Δημητρούλα, ξέρω, Σπυράκη λεγόταν, δεν ξέρω πώς λεγόταν από τα Μάρμαρα, και είχαν πάει πάρα πολλές κοπέλες και μαθαίναν μοδίστρες εκεί. Η Πενελόπη φορούσε μια φούστα που την είχε πλέξει μόνη της και με τις βελόνες και τις φτιάχτανε πλισέ, γινότανε. Πέντε ανάποδες, πέντε καλές και σιγά σιγά το κλείνανε πάνω και γινότανε κάτω ανοιχτή. Και φοράγανε και ζακέτες από πάνω πλεκτές με το χέρι ή με το βελονάκι φτιάχνανε. Η θεία Πενελόπη ήταν μια όμορφη, πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Όχι πάρα πολύ ψηλή, λίγο καστανή νομίζω ήτανε. Και μας ειδοποίησανε. Πρέπει να φύγουμε από το χωριό να το εκκαινώσουμε γιατί δίνουμε ψωμί στους αντάρτες. Και πώς κατεβήκαμε, ο Θεός το ξέρει. Με τα σακούλια φορτωμένα από λίγο σιτάρι, τα ζώα, το παππού μου ήταν 105 χρονών. Η αδερφή μου ήταν 2,5 χρονών και με μια ρόκα στο χέρι και ένα λιχνάρι και πήγαινε το καημένο και αυτή να ανεβούμε στην αδρασκέλα πάνω στο χωριό. Τι να θυμηθώ, βάζαμε το σιτάρι μέχρι το αδρασκέλα, ξανακατεβαίναμε να πάρουμε λίγο και να ξαναπάλει εκεί πέρα να ζήσουμε. Μετά πήγαμε στη Σπερχιάδα, ήμασταν μέσα σε ένα γκρεμισμένο σπίτι από τους Γερμανούς, το είχαν κάψει και ήταν μόνο η σκηπή από πάνω. Και μείναμε 4 οικογένειες ένα χειμώνα εκεί μέσα. Είχε βάλει ο πατέρας μου πλατάνια στα παράθυρα γύρω-γύρω. Οχ, μου τα θυμάμαι. Και μέχρι που ερχόταν το χιόνι μέσα και εμείς στρωματσάδα κάτω πάνω σε ένα σανίδι και σε κάτι σανίδια. Όλοι μαζί, δύο οικογένειες είχαν φύγει πιο νωρίς, τους είχαν ειδοποιήσει γιατί ήταν δεξιοί πάει και φαίνονταν εκεί πέρα και τους ειδοποίησαν ο στρατός για να φύγουνε και φύγανε κανένα 2 μέρες πιο νωρίς. Ο
Όχι, δεν ήταν ελεύθερα. Μέχρι 7 η ώρα ήταν η κυκλοφορία. Ύστερα όπου να θέλαμε να πάμε έπρεπε να βγάλουμε άδεια από την αστυνομία. Ήμασταν μικρά παιδιά εκεί. Νομίζω ότι ήμουν 12-13 χρονών τότε που φέραν αυτό. Και μάθαμε σκοτώνω, φέραν σκοτωμένους. Κάθε φορά που φέραν σκοτωμένους, εμείς τρέχαμε σαν τα χαζά να πάμε να τους δούμε. Και μια φορά είχαν φέρει και 7 κεφάλια μέσα σε μια ξυλόκασα εκεί πέρα. Μια κοπέλα. Τι γράφεις τώρα. Θυμάμαι το ένα το ματάκι της ανοιχτό και μια κουτσίνα μέχρι κάτω εδώ. Μια φορά είχε σκοτωθεί ένα πιο πάνω από τη σπερχιάδα και τον φέρνανε σούρνουτα και ήταν χιόνι. Τον είχαν δώσει σε ένα ζώο και τον φέρνανε σούρνουτα κάτω στην πλατεία. Τρέξαμε κι εμείς να το δούμε αυτό. Άλλη μια φορά φέρανε ένα άλογο φορτωμένο, πώς φορτώνουν τα ξύλα έτσι ένα, και τον φέρνουν στην πλατεία, μπαμ, τον ξεφορτώσανε κάτω. Τρέχοντα εμείς να πάμε να το δούμε, λες και βλέπαμε κανένα θέαμα ευχάριστο. Τι πήγαν να κάνουν εκεί πάνω τώρα, να γυρίσουν αυτοί, πόσες οικογένειες πήγαν να κάνουν, τι με μικρά παιδιά. Και να τρέχουν όλο το χειμώνα μέσα στα έλατα πάνω και μέσα στα βουνά, στις σπηλιές. Μας είχαν 3 χρόνια περίπου κάτω. Μας διώξανε φθινόπωρο και ανεβήκαμε την άνοιξη απάνω πάλι, στο χωριό. Μόνο που ήταν πολύ όμορφο, ήταν άνοιξη και ήταν ανθισμένα τα πάντα και το χορτάρι μέχρι εκεί πάνω. Αλλιώς κατά τα άλλα, ό,τι σπίτια, ό,τι τίποτα, ρεμαγμένα όλα. Ρεμαγμένα μέχρι τα πατώματα είχαν ξυλώσει για να καίνε το χειμώνα από τα...